Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Επανερχόμαστε, κύριε Υπουργέ, στο ζήτημα της θέρμανσης των κατοίκων της Δυτικής Μακεδονίας. Το αναδείξαμε με δύο ερωτήσεις. Κατάθεση αναφοράς του ψηφίσματος σωματείων, συλλόγων και φορέων του συλλαλητηρίου των Γρεβενών. Χωρίς ωστόσο να δίνεται ουσιαστική λύση, αφού τα μέτρα ελάφρυνσης στα οποία προχώρησε η κυβέρνηση είναι ψίχουλα μπροστά στις πραγματικές ανάγκες των κατοίκων. Επισημαίνουμε για άλλη μια φορά ότι ο χειμώνας στη Δυτική Μακεδονία φτάνει έως και τους 9 μήνες το χρόνο, με αποτέλεσμα να επιδεινώνεται η ήδη δύσκολη κατάσταση των λαϊκών οικοκυριών λόγω της ακρίβειας σε όλα τα είδη κατανάλωσης, στην ενέργεια, τα καύσιμα κτλ. Οι εξελίξεις αυτές δεν οφείλονται συγκυριακάς επιπτώσεις του πολέμου, αλλά είναι αποτέλεσμα της πολιτικής της απελευθέρωσης αγοράς ενέργειας, που έχει μετατρέψει τα αγαθά της ενέργειας σε ακριβοπληρωμένα εμπορεύματα. Τα αιτήματα που έχουν διατυπωθεί μέσα στα συλλαλητήρια των σωματείων και φορέων της Φλόρινας, Καστοριάς και Γρεβενών είναι διπλασιασμός της επιδότησης για όλα τα είδη θέρμανσης, χωρίς όρους και προϋποθέσεις, καθώς και την επέκταση της επιδότησης σε περισσότερους δικαιούχους, καμία διακοπή ρεύματος σε εργατικές λαϊκές οικογένειες που αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στο υψηλό κόστος, ιδιαίτερα μέσα στο χειμώνα, αυξημένη χρηματοδότηση των σχολικών επιτροπών ώστε να μην μείνει κανένα σχολείο χωρίς θέρμανση ούτε μία μέρα, κανένας μαθητής να μην ξεπαγιάσει το σχολείο του, κατάργηση της ρήτρας αναπροσαρμογής και του ΦΠΑ στην τιμή του ρεύματος, κατάργηση των ειδικών φόρων κατανάλωσης και ΦΠΑ στο πετρέλαιο θέρμανσης, αφού οι επιδοτήσεις που ανακοινώθηκαν δεν μειώνουν την τιμή του πετρελαίου σε επίπεδα προσιτά στη λαϊκή οικογένεια. Δωρεάν καυσόξυλα με βάση τις ανάγκες σε χαμηλοσυνταξιούχους, ανέργους, οικογένειες με χαμηλό εισόδημα. Και να γίνουν φυσικά διαχειριστικές μελέτες για τα δημόσια δάση, διαφορετικά η υπόσχεση επιστροφής στο παλιό καθεστώς ξύλευσης για ατομικές ανάγκες θα μείνουν κενό γράμμα. Ερωτάτε, κύριε Υπουργέ, η κυβέρνηση πώς τοποθετείτε για τα παραπάνω και ποια μέτρα θα λάβει για την επίλυση των προβλημάτων των κατοίκων της περιοχής. Με συγχωρείτε, και την ικανοποίηση των αιτημάτων τους. Ευχαριστώ. Κύριε συνάδελφε, η κυβέρνηση, όπως όλοι γνωρίζουν και μπορούν να κρίνουν, ενεργοποίησε άμεσα μέτρα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, εκ των οποίων 500 εκατομμύρια ευρώ διατέθηκαν στους πολίτες για την αντιμετώπιση των αναγκών θέρμανσης των ελληνικών νοικοκυριών. Πιο αναλυτικά, διατίθενται συνολικά 200 εκατομμύρια περίπου ευρώ για την επιδότηση του κόστους του πετρελαίου θέρμανσης στην Αντλία, η οποία καθορίστηκε σε 25 λεπτά ανά λίτρο, 20 λεπτά συν ΦΠΑ, από τον Οκτώβριο έως τον Δεκέμβριο του 2022 και σε 15 λεπτά ανά λίτρο, 12 λεπτά συν ΦΠΑ, για τους μήνες Ιανουάριο έως και Μάρτιο του 2023. Περαιτέρω, για το επίδομα θέρμανσης χειμερινής περίοδου 2022-2023 θα διατεθεί συνολικό ποσό ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ έναντι 174 εκατομμυρίων ευρώ που είχαν διατεθεί για την καταβολή του επιδόματος θέρμανσης κατά τη χειμερινή περίοδο 2021-2022. Δηλαδή, κατά την περίοδο της διακυβέρνησής μας, από τον Ιούλιο του 2019 έως και σήμερα, επταπλασιάστηκε το ποσό των 70 εκατομμυρίων που διέθετε η προηγούμενη κυβέρνηση για τις ανάγκες θέρμανσης των πολιτών κατά τη χειμερινή περίοδο 2018-2019. Τα μέτρα αυτά αφορούν και στους πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας. Καταρχάς, να υπενθυμίσω ότι αυξήθηκε το επίδομα θέρμανσης για τη χειμερινή περίοδο 2022-2023 και διευρύνθηκε ο αριθμός των δικαιούχων μέσα από συγκεκριμένα μέτρα, όπως: πρώτον, η επέκταση της χορήγησης του επιδόματος θέρμανσης και στο φωτιστικό πετρέλαιο, πέραν του πετρελαίου εσωτερικής καύσης θέρμανσης, του φυσικού αερίου, του υγραερίου, των καυσόξυλων, πέλετ και της θερμικής ενέργειας μέσω τηλεθέρμανσης. Δεύτερον, η διεύρυνση των ενδυματικών κριτηρίων και των ορίων της συνολικής αξίας της εκείνης περιουσίας των ετούντων, ώστε να ενταχθούν στην επιδότηση περισσότεροι δικαιούχοι, και η αύξηση της βάσης υπολογισμού του ανώτου ποσού του επιδόματος. Ενδεικτικά, ενώ για τη χειμερινή περίοδο 2021-2022 για να οριστεί δικαιούχος επιδόματος θέρμανσης ένας άγαμος, η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας θα ενερχόταν στο ύψος των 180.000 ευρώ, για φέτος το ποσό αυτό αυξήθηκε στις 200.000 ευρώ. Τα εισοδηματικά κριτήρια αυξήθηκαν ως εξής: από 14.000 ευρώ σε 16.000 ευρώ για τους άγαμους, από 20.000 ευρώ προς αυξημένο κατά 3.000 ευρώ για κάθε τέκνο σε 24.000 ευρώ κατά 3.000 ευρώ για κάθε τέκνο για έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης, και από 23.000 ευρώ προς αυξημένο σε 3.000 ευρώ για κάθε τέκνο
από το πρώτο σε 27.000 ευρώ, προς αυξημένο κατά 3.000 ευρώ για κάθε τέκνο μετά το πρώτο για μονογονιακές οικογένειες. Επίσης καθιερώθηκε πρόβλεψη για το διπλασιασμό του ποσού του επιδόματος, το οποίο μπορεί να φτάσει στα 1.600 ευρώ από 800 ευρώ, για νέους δικαιούχους οι οποίοι δεν χρησιμοποιούν φυσικό αέριο και για παλιούς δικαιούχους οι οποίοι πάβουν να χρησιμοποιούν φυσικό αέριο και το αντικαθιστούν με μία από τις λοιπές επιδοτούμενες καύσιμες ύλες ή με τηλεθέρμανση. Η καταβολή του επιδόματος πραγματοποιείται σε τρεις δόσεις, εκ των οποίων η πρώτη έχει ήδη ολοκληρωθεί. Για τη διασφάλιση ρευστότητας στους καταναλωτές, κατά τη χορήγηση της πρώτης δόσης, που πραγματοποιήθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2022, οι παλαιού δικαιούχοι έλαβαν ως προκαταβολή το συνολικό ποσό του επιδόματος θέρμανσης που τους είχε καταβληθεί κατά την προηγούμενη χειμερινή περίοδο. Η προκαταβολή αυτή συμψηφίζεται με τις επόμενες προκαταβολές του επιδόματος αναλόγως του συνολικού δικαιούχου, δικαιούμενο ποσό αναδικαιούχο. Ειδικά μάλιστα η χορήγηση επιδόματος θέρμανσης στους καταναλωτές καυσόξυλων και πέλετ θα διατίθεται σε ακίνητο που βρίσκεται σε οικισμό με πληθυσμό ίσο ή κατώτερο των 10.000 κατοίκων και ο αντίστοιχος συντελεστής επιδότης να είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 0,8. Σημειώνω ότι για τη χειμερινή περίοδο 2021-2022 για τη χορήγηση επιδόματος θέρμανσης στους καταναλωτές καυσόξυλων και πέλετ είχε τεθεί ως πρόσθετη προϋπόθεση το ακίνητο να βρίσκεται σε οικισμό με πληθυσμό ίσο ή κατώτερο των 3.500 κατοίκων και ο αντίστοιχος συντελεστής επιδότησης να είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 0,8. Αντιλαμβάνεστε ότι η διαφοροποίηση με την προηγούμενη περίοδο συμπεριλαμβάνει πλέον πολλές περιοχές. Στη δευτερολογία μου θα αναφερθώ και σε πρόσθετα σχετικά σημεία για την θέρμανση στην Δυτική Μακεδονία. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ορίστε κύριε Στολτίδη, τρία λεπτά και για εσάς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, σας έχουν δώσει φορείς επίσημα στοιχεία οργανισμών, έτσι, για να καταγραφεί αντικειμενικά η κατάσταση που δείχνουν την κρισιμότητα να καλυφθούν οι ανάγκες για τις οποίες μιλάνε. Βέβαια, τους είπατε ότι θα εισηγηθείτε θετικά στο Υπουργείο. Θα ολοκληρώσετε την απάντησή σας στη δευτερολογία. Σύμφωνα για το τι έγινε. Σύμφωνα με τη μηνιαία, γιατί όμως τα ζητάνε αυτά τα στοιχεία, τα τεχνικά. Η μηνιαία μέση ελάχιστη θερμοκρασία για την περιοχή και ιδίως στη Φλόρινα διαπιστώνονται μονοψήφιες θερμοκρασίες από τα μέσα Σεπτεμβρίου ως τα μέσα Μαΐου. Ένα νοικοκυριό δηλαδή χρειάζεται πενταπλάσια ενέργεια, άρα και κόστος, από την υπόλοιπη Ελλάδα. Σύμφωνα με έκθεση της ΓΕΣΕ, δύο μισθούς στερούνται οι Έλληνες εργαζόμενοι για να καλύψουν τις αυξήσεις στο ρεύμα. Στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας χρειάζονται ακόμη τέσσερις για να καλύψουν την ανάγκη για θέρμανση. Σας έχουν δώσει όλα τα στοιχεία. Η ανεργία στην περιοχή ξεπερνά το 23%. Η ατομική απώλεια λόγω της απολιγνητοποίησής σας για κάθε έτος έχει ξεπεράσει τις 4.500 ευρώ. Η προσφυγή σε εναλλακτικές μορφές θέρμανσης όπως τα καυσόξυλα είναι ανέφικτη, γιατί το κόστος αγοράς πέλετ έχει φτάσει στη Δυτική Μακεδονία το 2022 στα 750 ευρώ τον τόνο, όταν πέρσι ήταν 230. Και βέβαια να πούμε τώρα ότι τη φέρατε εδώ, από ό,τι φαίνεται, την προστασία από την κλιματική αλλαγή, γιατί η εθαλομίχλη πνίγει την περιοχή κατά τους χειμερινούς μήνες. Ο κόσμος στα χωριά εκεί έχει φτάσει να καίει λιγνίτη. Τόσους μήνες ζουν εισπνέοντας δηλητήρια. Οι μετρήσεις δείχνουν τραγικά όρια μόλυσης. Και τώρα σε αυτή την περίοδο φανταστείτε τι έχει να γίνει αν πραγματικά έρθουν οι δύσκολες συνθήκες του χειμώνα. Τα κοράκια του χρηματιστηρίου που φέρατε η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα πήγαν, κύριε Υπουργέ, να κόψουν το ρεύμα, άρα και την θέρμανση, στο τρίτο νηπιαγωγείο Γρεβενών. Διότι η χρηματοδότηση που δώσατε στη Σχολική Επιτροπή δεν αρκεί. Και πρέπει να πάρουν απάντηση και τα κοράκια και οι κυβερνήσεις τους για αυτό το θράσος. Κύριε Υπουργέ, το ύψος του ειδικού φόρου καυσίμου ξέρετε ότι αναλογεί στο 53% της τιμής του πετρελαίου. Μια οικογένεια δηλαδή στην περιοχή χρειάζεται 2.500 λίτρα πετρέλαιο, 3.200 ευρώ κεφάλαιο, εκ το οποίο είναι 1.504 ευρώ η καθαρή αξία και 1.696 ευρώ ο φόρος. Ενώ έτσι μια προσέγγιση στην υπόλοιπη Ελλάδα χρειάζεται 500 λίτρα πετρέλαιο, 600 ευρώ δηλαδή 40 το κεφάλαιο, εκ των οποίων 301 ευρώ είναι η καθαρή αξία και 339 φόρος. Άρα λοιπόν ο κάτοικος της περιοχής έχει καταβάλει στο δημόσιο 1.696 ευρώ φόρο για να σταθεί. Και ο κάτοικος σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα για τον ίδιο λόγο 339. Και αυτό που ζητάνε είναι αντίστοιχο με την υπόλοιπη Ελλάδα φόρο. Γι' αυτό δεν φτάνουν φυσικά όλα αυτά τα οποία
αναφέρεστε, άσχετα αν είναι περισσότερα από την προηγούμενη κυβέρνηση. Αν υπολογίσουμε πως, ας πούμε, στην περιοχή της Φλόρινας διαμένουν 10.000 οικογένειες, το κόστος που προκύπτει από τη διαφορά του φόρου, αν υλοποιηθεί αυτό το αίτημα, είναι στα 13 εκατομμύρια. 3-4 περιοχές εκεί της Δυτικής Μακεδονίας, 50 εκατομμύρια κόστος. Ποσό δηλαδή το οποίο αφορά ελάχιστη δημοσιονομική αποτύπωση, ψίχουλα δηλαδή, αλλά τεράστια ανακούφιση για κάθε νοικοκυριό της περιοχής. Αυτό, κύριε Υπουργέ, είναι όμως το κολάρο του δημοσιονομικού χώρου που σφίξατε στο λαιμό του λαού και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Των 3-4 δισεκατομμύρια ευρώ του υπεροπολογισμού για τις λαϊκές ανάγκες και όποιον πάρει ο χάρος. Όταν όλοι σας συμφωνείτε με τα ατελείωτα δις για το δολοφονικό ΝΑΤΟ, τα 15 δις στους επιχειρηματικούς ομίλους, λεφτά του ίδιου του λαού που ξεζουμίζεται από την άγρια φορολογία που αναφέραμε νωρίτερα και που δεν επιστρέφουν με κανέναν τρόπο σε αυτόν. Όταν επίσης συμφωνείτε να κρύβετε όλοι σας και οι μικρότεροι τα 87 δισεκατομμύρια ευρώ τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του 0,2 των ισχυρότερων επιχειρηματικών ομίλων που δεν τα αγγίζετε. Τα ψίχουλα δηλαδή που τους αφήσατε να δίνουν μετά τις απανωτές φοροαπαλλαγές. Πού να τα αγγίξετε βέβαια, κινδυνεύετε να γίνετε κόμματα του 3%, αν έρθετε σε αντίθεση με τα συμφέροντα του κεφαλαίου. Εμείς λέμε ότι ο λαός της περιοχής δεν πρέπει να ανεχθεί αυτή την εξαπάτηση του δημοσιονομικού χώρου, να μην ανεχθεί να ζει σε συνθήκες μεσαίωνα που τις έφερε η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ μέσα στα σπίτια του και με τους αγώνες του, αλλά το λέμε καθαρά και την ενίσχυση του ΠΟΓΕ, θα ανοίξει διάπλατα αυτός ο κλειδαμπαρωμένος στις τσέπες μιας χούφτας επιχειρηματικών ομίλων παράσιτων στην οικονομία, δημοσιονομικός χώρος και θα μπορέσει έτσι να εξαφανίσει και τη φτώχεια, τη μιζέρια, την εξαθλίωση, την ανεργία. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.